Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Lifestyle και σήμερα κοντά σας. Να καλησπερίσουμε και τα φιλαράκια μας τα οποία έχουν έρθει τώρα στην παρεούλα μας. Μείνετε κοντά μας πραγματικά γιατί έχουμε τι έχουμε, μόδα. 15 του Μάρτη σήμερα, η Άνοιξη μπήκε για τα καλά στην ζωή μας, ημερολογιακά τουλάχιστον, έτσι. Και η Νίκη θα μας μιλήσει τι θα δούμε, τι είναι μάλλον αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα. Λοιπόν, βλέπουμε μόδα από τον Alexander McQueen και την νέα του κολεξιόν Άνοιξη Καλοκαίρι 2011. Mm-hmm. Βέβαια, πολύ κεντρικός. Λοιπόν, εγώ θέλω, θέλω να πάω να δούμε και να ακούσουμε και τη μουσική, παιδιά, να δούμε τα πλάνα μας όμορφα και να το σχολιάσουμε.
πω ένα πράγμα θέλω να σας ρωτήσω, κοριτσία. Είναι δυνατόν να φορέσετε αυτά τα ρούχα και να βγείτε έξω? Όχι. Όχι. Δεν νομίζω ότι γιατί... έχουν φτιαχτεί για είδα... Είναι ρούχα πασαρέλα. Είναι ρούχα, ναι, παιδιά. Δηλαδή είδα παπαγάλου, είδα κάτι. Είναι ρούχα πασαρέλα. Είναι κάτι... καθαρά ρούχα πασαρέλα. Είναι πολύ κεντρικά τα ρούχα γενικά του Αλεξάνδρ Μακκουίν. Νομίζω όλοι σχεδιαστές. Λοιπόν, δεν είναι αμαρτία να δίνει τόσα χρήματα, ξέρω εγώ, να κάνει την συλλογή και τελικά να μην μπορεί να τα αγοράσει κανεί αυτά? Νομίζω ότι όλοι οι σχεδιαστές, τα ρούχα που βγάζουν στην πασαρέλα τους είναι καθαρά για πασαρέλα και για καλλιτεχνικούς λόγους. Ναι, ακριβώς. Είναι για συγκεκριμένες περιστάσεις. Γιατί δεν νομίζω, ότι φοριούνται αυτά τα ρούχα. Δεν φοριούνται φυσικά στην καθημερινή ζωή, αλλά για διάφορες παραστάσεις. Π.χ. παίζουν. Δηλαδή εκείνη με το, η τελευταία με την. Με το παγόνι από πίσω. Με το παγόνι όλο και τώρα και το πούπουλο. Πού δεν το βάλει? Τα Όσκαρ. Εκείνο όμως σου έμεινε. Εκείνο έκλειψε την παράσταση. Είναι... Ο καθένας κάνει κάτι δικό του. Ναι, μου μείνει γιατί βλέπει το τελευταίο. Και το παγώνι. Το οποίο είναι πολύ όμορφο πουλί με πολλά χρώματα. Όχι, και η μόδα έχει να κάνει με και χρώμα. Και το άσπρο ήταν αυτό, νομίζω. Έτσι. Α, όλα λευκά τα. Ναι, αλλά ο καθένας φαντάζεται όπως αυτός θέλει το ρούχο που βλέπει. Είναι παιδιά, περνάει το και αυτό. Μπορείτε να μου πείτε αυτό το ρούχο. Πού μπορεί να το φορέσει, ξέρω εγώ, μια γυναίκα. Στο κόκκινο χαλί. Στην κουζίνα που πλένουμε τα πιάτα. Στην λαϊκή να ταιριάζει με τα μαρούλια. Στο Ρίο, στο Ρίο. Να σου πω, και εκεί δεν μπορείς να το φορέσεις. Ειδικά στο Ρίο. Τις αποκρύες μπορεί. Το λυπάσαι. Όχι, τις αποκρύες μόνο. Ναι, γι' αυτό το είπα. Γιατί στο Ρίο, αν θα πας όποια και από εκεί να πας... Ένα μαγιό και ένα σορτσάκι. Και έξω από την πόρτα. Και το μεσογειακό πόδι που έλεγε η... Ακριβώς. Λοιπόν, παιδιά, η ώρα μας τελείωσε. Κρίμα, γιατί. Τώρα πέρασε η ώρα που έλεγε και η Θεία Λένα στο ραδιόφωνο κάποτε. Αγαπητή Θεία Λένα. Εμείς μεγαλώσαμε με ραδιόφωνο, δεν μεγαλώσαμε με τηλεόραση. Το έχουμε ξαναπεί. Με το Μπαρμπαμπιτούσι. Ναι, το έχουμε ξαναπεί. Εμείς μεγαλώσαμε τη Θεία Λένα. Λοιπόν, θα ήθελα να ευχαριστήσω τα κορίτσια μου εδώ πέρα, Λενιό μου, Νίκη μου, Χριστινάκη, Σοφάκη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ στην εκπομπή μας. Εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά. Ομόρφινες εδώ το. Πέρασε πάρα το πολύ όμορφα. Αχ, ωραία. Άρα περνάνε και καλά οι τηλεθέατες. Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω και εσάς που μείνετε κοντά μας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Να είστε καλά, να περνάτε υπέροχα. Και μην ξεχνάτε τη Β' Θεσσαλονίκη καθημερινά, lifestyle στις 8.30. Γεια χαρά.